Ένας Άγγλος, ένας Ιταλός και ένας Έλληνας. Ακούγεται σαν ανέκδοτο, κι όμως δεν είναι. Αυτές είναι οι 5 μέρες που περάσαμε στη Μύκονο. Μη σας τρομάζει η δραματική μουσική. Περάσαμε γαμάτα, γι' αυτό και εγώ με αυτά τα voiceovers θέλω να σας πάρω μαζί μου και να νιώσετε ακριβώς όπως νιώθαμε εμείς εκεί. Κάντε ένα like και ένα subscribe στο βίντεο, σίγουρα θα φάει τη monetize και enjoy. Μαλάκα, κοίτα πως γίνανε πατάτες. Αυτό ξέρεις τι είναι, οι γάμπες μας την πρώτη μέρα. Buongiorno Marcello. Σήκω γρήγορα, τρέχα στο αεροπόρτο να χάσει με το καμπημένο. Ήταν το ανέκδοτο μισό με έναν Άγγλο και έναν Έλληνα. Μετά δεν θα είναι με τον Ιταλό. Φίλοι, γιατί είναι τόσο μεγάλος εγκληματίας μόδας? Μπορείς να μου πεις. Μα λέγα Μαρτσέλο, εσύ που είσαι από το Μιλάνο, ρε φίλε. Τι να πω, δεν το Μιλάνο. Δες λίγο, δες λίγο. Μπλε, άσπρο, μαύρη κάλτσα. Όταν είσαι σαν εξτρεματική ή μόνο. Κόλμη κρίμη, λέει, τόσο είσαι λίγο τώρα με τον κρύο από πάνω. Ναι, δεν θα σα σωθώ από αυτόν εδώ που βγήκε. Φύγε μακριά, μακριά. Εντάξει, το παράθυρο έβγαλε, σε μαλάκα. Το παράθυρο από το αεροπλάνο τον έβγαλε. Μέσα τώρα να βγαίνουμε μέσα από το σύννεφο και τέτοια άστρα. Εγώ βλέπω τα exceptional κουρασμένα μάτια μου. Τα παπούτσια μου πριν ξεκινήσουν οι διακοπές. Άρα! Κοίτα τον μπάσταρ τον ομάδα. Φτάσαμε Μύκονο, αν δεν μας πατήσουν. Πάμε ξενοδοχείο να κάνουμε drop off τα πράγματα. Και έτσι όπως είχε ανοίξει ο Φίλτο την κάμερα πριν και έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε challenge, βγάλουμε φθηνά και τέτοια. Έχω την εντύπωση ότι όλο σου το content και το κανάλι ουσιαστικά περιστρέφεται γύρω από τη ζωή σου στο πώς να... Ό,τι φάμε και ότι αρπάξει ο κόλλος. Ναι, αυτό. Ωραία, καλά πάμε. Πάμε. Εξηγεί, τελείωσε, το έχουμε το πάμε. Όπου το βλέπεις, το βλέπεις. Ο Ιταλός έμεινε πίσω, φίλ. Ποιο? Όχι από εδώ. Το πρωί. Μα σε δράστη η άχρηστη πίτσα. Ζάχαρη είναι. Παιδιά, τρώει κρουασάν, δεν υπάρχει. Να κάνει το ντόνατ. Παραπέρασε καλά. Μπρο, δεν πα καλά, θα συγκρίνει αυτά τα δύο πράγματα. Τώρα είμαστε στο sober state μα. Είναι sober state. Είναι 8 το πρωί και μιλάμε για πολύ normal πράγματα. Μπορεί να μιλήσουμε λίγο για κινητικά προβλήματα, κινητικά πρότυπα. Αρχικός περιορισμός, ενδεχομένως από πρόσκριση, πρόσκριση του. Αυτό εννοώ. Την επόμενη μέρα θα μιλάμε για... Για μπαλάρισμα μετά από βότκα. Μπαλάρισμα μετά από βότκα, ναι. Πάμε στη σχηματικότητα. Θέλω να μου πεις τι έχει μέσα. 300 γραμμάρια τόνο. Υπολογίζω γύρω στα 200 γραμμάρια μακαρόνια. Και λίγο μπαρίλα ραμπιάτα. Φίλε, εσύ τι έφαγες? Μια πιπεριά με λίγο τόνο. Μια κονσέρβα, μισή πιπεριά και έφαλα και τέτοιο. Λίγες ριζομπεφρέτες έτσι για να κολλήσει το λαιμό και να νιώθω απέθυνο. Παιδιά, ρύζι με τόνο. Μπετό χωρίς τίποτα έτσι. Και τώρα θα κοιμηθούμε λίγο, θα κλείσουμε τα μάτια μας και θα ξυπνήσουμε στο Super Paradise. Δεν θα πάμε στους πρωτοπάντες. Πού θα πάμε? Εκεί πάνε οι Έλληνες. 200 IQ μου. Άσκο μου, ξεφύγει. Γιατί παίζεις να σκύρεις μας εκεί? Ναι. Γιατί σήμερα τι σκοπό έχεις δηλαδή? Δεν είπες ότι θα μου ρίξουν καρμάμι, θα δεν θα με βρει με τρίχα. Τι είναι, δεν βλέπουν οι καρμάμι. Αυτό είναι, βρήκα 5 βότκα ρούμι τζιν Red Bull και μου λέει γιατί είσαι σοβαρό σήμερα. Πώς χωράτε τον πάγο μέσα στο μικρό μπουκαλάκι που θα πάρετε για να πιείτε στο κτέλ? Γιατί δεν σας αφήνουν να πάρετε κανονικό κύριο. Το παίρνεις, το τυλίγεις εδώ να είναι καλό, να είναι ωραίο. Πάγο στρίμα, φύγαμε. Destination. Θα πάρεις τα κουμάκια αυτά που χωράνε. Έτσι, κονάκι, κονάκι. Εδώ. Επαγγελματίας τζαμπάτσι. Επαγγελματίας προκτικού. Ισχύει, θα πάρω βραβείο, θα πάρω βραβείο. Φοράει γυαλιά και δεν βλέπετε. Look at the bicycle, bro. It's like the Mount of Olympus, you know? Yes, the kiss. Yeah. Ούτε πρόκο δεν σκύβω. Σάβο δεν. Smile, smile. Hey! Δεν λέω. Ah. Λοιπόν, the boys have arrived. Paradise Beach, πάλι. The boys have arrived. Ωτο, μάλλα. Δεν έχω γίνει τόσο χαλιός, λένε. Ναι, άρα θέλω πιο άλλο προφανώς. Θέλω να είμαι έτσι lightly headed και να παρτάρω και να έχω συστήσεις μου.
So let's fucking party, mate. Σε αυτό το σημείο είμαστε όλοι lightheaded και περνάμε γαμάτα. Είμαστε drunk, αλλά το καλό drunk. Γυρίσαμε σπίτι, φάγαμε αυγά με παξιμάδια και μας δίνουμε να συνεχίσουμε τη βραδιά στο Μύκονο. Για να καταλάβετε λίγο τι παίζει, ο Μαν έκοψε αμάνικο από το μπλουζάκι που μας έδωσε να τον πάρει, γιατί δεν ξέρω, χορεύουμε ωραία και το έκοψε τέλεια. Δηλαδή, respect. Thank you.
social media η επεξεργασία έχει ακριβώς το αντίθετο νόημα. Δηλαδή σκόπιμα καταστρέφει πληροφορία ώστε να μην είναι ορατή από τα μάτια. Τι έπαθες ρε μαλάκα. Μίχι off. Από το κρεβάτι. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορείς άλλο πάρτι. Κουράστηκες. Κουράστηκα ναι. Μαλάκα, που αυτές έχουν ευρώσεις, μαλάκα, που να είναι τόσο πολύ καλά. Να γίνεται άλλη φλέξ τα πράγματα. Feels so good being back. Πολύ τσίπια πιγκουίνα. Πάμε κάποιο στάκι πενγιγού και ξέρω εγώ είσαι έντοιμο. Θα πάμε πενγιγού. Πάρτε μια σωμάλα εδώ, δεν χωράω, δεν χωράω. Θα σκάσει πλέον. Ακούμε λίγο σιζ, so we make it back to work, baby. I peed like half a gallon of water. Μόλις είδαμε ένα χοντρό να πηγαίνει σε έντυπες ένα φόλιο, έτσι. Guys, στο κοφρέτο η mid part είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε. Είδε σήμερα που πίνω, είμαι λίγο έξτρα. Τίποτα! Μα αναχά με έκλεψε ρε πούστη! Φτάσαμε ρε! Με έκλεψε ρε! Δεν φτάνει που σου κόψα την μπλούζα, με έκλεψες κιόλας ωραία! Άκουσες τι είπε! Σου πήρα 1,5 ευρώ σοκοφρέτα και 2 ευρώ κτέλ, 5 ευρώ! Σου πήρα 2 σοκοφρέτες 2 ευρώ και 3,60 τα κτέλ, 5 ευρώ, σου κανά έκπτωση... Και 1,80 το κτέλ! Και αυτό, το γυρισμός! Εγώ το πλήρωσα αυτό! Πω πού! Εγώ έβαλα τα λεφτά όλα!
Τα λεφτά. Μάνακα με έκλειψε. Τα ψηλά εγώ τα πάρα. Μάνακα με έκλειψε. Σχόλα τρέξε. Γενικά μάγκες, αυτή ήταν η βάση της ρουτίνας μας. Ξυπνάγαμε πριν 3 King Beach Bar, γυρνάγαμε, τρώγαμε σαβούρα πριν 3 King Club. Παρ' όλα αυτά κάθε μέρα είχε και ένα διαφορετικό meme, μια διαφορετική αστεία ιστορία που λέγαμε το βράδυ πριν κοιμηθούμε και πέθαναμε στα γέλια. Εδώ να πω και το στίγμα που είχε βάλει ο Μαρτσέλο με το φίλο μεταξύ τους. Όποιος κάνει κάτι με κοπέλα, κερνάει το πριν 3 King. Χορεύομαι, μαλάκα. Και πάω να σηκώσω το χέρι μου και κολλήσω το που κάνω στο χέρι μου. Δεν μπορούσα να λέω. Και δεν κρατήσει για να λέω το χέρι μου. Μαλάκα, what the fuck. Εγώ σίγουρα δεν μπορώ. Γιατί? Τι γιατί ρε μαλάκα, είσαι τελώς. Γιατί βουτάς στη θάλασσα στις 5 το πρωί με φουλ αέρα. Δεν με νοιάζει ρε, τα αρχίδια μου. Και χθες είχες πυρετό. Θα πας να το βγάλεις βίντεο. Μαλάκα, έτσι και δεν έχει κανένας να με βγάλει βίντεο που θα πω 5 ώρα πρωί μήκο στη θάλασσα. Μεγάλο κατόρθωμα, μπράβο. Το έχει κάνει. Έχω κάνει, ρε φίλε, άλλα. Έχω κάνει, μαμά, το τάγκο στο παγιδί. Έχει 32 βαθμού. Να σου πω, και μόλις το κάνεις αυτό μετά τι. Συνέδεια, μεγάλο. Και μετά θα πάμε να φάμε κρέμα. Α, μα καλοπιάνει, κατάλαβες. Έλα, πάμε όλοι, άντε, άντε, φίλε. Για να πλέον. Αστυνομία μου, αστυνομία μου. Βάλε και αυτό, βάλε και αυτό, βάλε και αυτό. Μαλάκα, έχεις πράξει 17 εγκλήματα μόνο και μου υπάρχεις έτσι, ρε αλήθεια. Έχω πάρει πιτωγύρι με χούμους. Χούμους άπιες. Χούμους άπιες. Prime example of the χούμους άπιες. Phil Strive ευρέθη. Δεν χάθηκε ποτέ. Ένας πορνοστάρ βρέθηκε στη Μήκο να κάνει μπάνιο στο εξωτερικό. Απίστευτο. Προφανώς. Γυμνός πρέπει να κάνω. Από την επίρρεια. Γυμνός πρέπει να κάνω. Αυτό είναι πλάι για το vlog. Περίμενε. Μια πιταγωγή σε αναβράζω. Έχω. Σε χάπι. Αναβράζω. Link στην περιγραφή πάτα. Philstrife.gr κωδικός Phil για έκπτωση. Το φέρω στη Μήκο. Παντού σε όλη την Ελλάδα σε δύο εργάσιμες στο πολύ. 60 ευρώ παραγγελία δωρεάν μεταφορικά. Εντάξει. Μάγκες, εδώ ο Φίλ τρώει την πιζολάρα του και ο Μαρτσέλο εδώ μακαρόνια του. Πάνω μου. Δεν υπάρχει ώρα πράγμα εδώ. Κόψε λίγο ρε πιστεύω. Να δεν υπάρχει. Λίγο. Λίγο, 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 λίγο. Και σου πίσω κάνει αυτό το λίγο. Ξύπησε. Άρα τώρα σου δίνω 3 ευρώ. Και τι λίγο. Πω. Μάλα. Πω. Άστο, μαλάκα. Έχει. Μπράβο, είναι πολύ ωραίο. Εγώ βρήκα ένα σιδεράκι μέσα στα μακαρόνια μου. Το έδωσα πίσω το πιάτο, εντάξει, γιατί. Εδώ πληρώνω πολύ, ρε φίλε. Οκ. Συνήθως δεν θα το έκανα, αλλά εδώ που είμαστε χειμώνα. Ήθελε ο κόλλος μας να φάει και κάτι άλλο πέρα από πιτωγύρο. Οπότε 50 ευρώ για το κρέας, 28 για τη μακαρονάδα και 9 ευρώ το νερό. Λοιπόν, πάλι challenge. Άμα πάρεις αυτήν εδώ την μπλούζα και τη φορέσεις σήμερα, ναι. Στην πληρώνω και σου κερνάω για το pre-drinking. Εντάξει. Όλο το βράδυ. Όλη μέρα θα πας. Όχι, μέρα. Όχι το βράδυ. Όχι το βράδυ. Έλα. Σε όλο το beach bar είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι σαν μου λες. Εντάξει, είσαι μουστάκι, οπότε κλάει. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Εντάξει, ρε μαλάκα, το challenge δεν σου ήταν εύκολο. Το κάνεις εσύ. Γιατί. Κάντε εσύ, ρε. Γιατί. Καλύτερα. Έλα, ψήσου, ψήσου. Ψήσου. Day 3. Πριν τριγκίνγκ. Day 3 πριν τριγκίνγκ παραλία. Ίσως είναι το καλύτερο μέρος που έχουμε κάνει πριν τριγκίνγκ. Είναι πολύ ωραία. Και συνεχίζει το πάρτι. Έβαλε σετ!
Ναι, κάνει το μαλάκα. Μαλάκα, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που συγκαίγεται ο κόλος μου από το χορό. Ας πούμε από το χορό, ναι. Τι καλά. Μύκονος effect. Μύκονος. Όλοι βάζουν βαζελίνη στον κόλο. Άλλοι για το χορό, άλλοι για το... Μαλάκα. Καλή είμαστε, ρε. Αυτός έχει το ηχέλεπτο, εγώ βάζω κρέμα στον κόλο που είναι, είμαστε... Τι δεν θα του πάω την άλλα τώρα σε λίγο. Έτσι, του πάω. Εντάξει, εγώ δεν θα πέφτω πουτσες, οπότε... Λοιπόν, είναι το τρίτο βράδυ και ο Πάλης θα βγει έξω φουλ δροσερός, έχει βάλει ζώνη μαύρο. Εντάξει, Μαρτσέλο δεν είναι, αλλά καλός, εντάξει. Είμαι Μαρτσέλο από κόκκινο δωμάτιο όμως. Λοιπόν, σήμερα θα βρούμε full chips and penguins, full gnomes μικρά. Και τι, full tea. Gnomes. Τι είναι τα gnomes? Είναι νανάκια. Νανάκια, μην. Και θα πατήσουμε να τα σκουζάρουμε να βγάλουν ήχους παιδικών. Και μετά μου λες, γιατί θα το βάλω συνδρομητικό, έλατε. Βγαίνουμε βράδυ, full character mode. Πάμε για fucking party. Λοιπόν, μένει κάθε αυτή τη στιγμή, μας ακολουθάνε. Yeah, because they want the main characters in their house, you know? So, and that's a big one. Εδώ πήραμε το καφεδάκι μας με Βασιλιά, Φίλιππο, Τζούλιαν. Και απολαμβάνουμε τη θέα ρομαντικά. Το καφές κάνει 14 ευρώ, βασικά δύο καφές κάνει 14 ευρώ, αλλά 7 ευρώ ένας. Γεύση νερού με λίγο καφέ. Σαν κακό pre-workout. Ήρθες για τη θέα. Yeah. Ρε μαλάκα, μ' ακούς. Λοιπόν, τέτοιο, όταν γυρίσει σπίτι πήγαινε πάρε και τη σιρόπη. Που κερνάς. Πού είσαι ρε? Εγώ τώρα είμαι μικρή Βενετία, πίνω καφέ. Θα πάμε gym. Gym, ε? Ναι, ψήσε. Τι gym ρε μαλακά, 6 και 4 παίρνουμε το κτέλ, πάμε κάτω, πάρατε. Να πάμε ρε. Πάμε ένα gym ένα μισάωρο έτσι λίγο. Δεν θες να πας κάτω. Ωραία, σε μισή ώρα. Όχι σε μισή ώρα ρε μαλάκα, 6 και 4 ας πούμε. Όχι, λέω για gym. Ναι. Θα έρθεις το σπίτι να αλλάξεις. Ναι. Έλα, πλύνεις και το πουλί σου. So
play sooner. Τα παράτησε, αυτό ήταν. Θέλω να μου πεις πως κάνει ο Φίλος όταν πίνεις σφινάκι, όταν του δίνεις σφινάκι. Ποιος? Ο Φίλος. Κάνε έτσι. Κοιμάσαι. Κάνε το κεφάλι του. Κάνε, όχι. Πεθαίνω. Πιο μάχημος. Πολύ δραμάτικο. Πιο μάχημος. Αυτός θέλει να ξεράσω σήμερα. Μετά βγάζει την βότκα και δίνει σε μένα την βότκα. Τεκίλα πίνει. Ο μάνα κόλλα τεκίλα. Αυτός όποτε έρχεται, όποτε πού, πότε πού. Όποτε έρχεται. Μαλάκα, πίνει τεκίλα. Τρία. Πίνει fucking τεκίλα. Μαλάκα, είναι τεκίλα. Πάρ' το Φίλιππο να πάει για ύπνο. Το Μαρσέλο μου το πάρει, σας. Να βγω με το Μαρσέλο, ας συνεχίσω. Φίλ για ύπνο. Και αυτό το βάλω για ύπνο. Σκουπίδια σμα. Μόλις τώρα ο Φίλ με το Μαρσέλο είχαν σοβαρή συζήτηση. Και διαφωνούσα ότι ο Φιλ πήγε στην μπάρο χθες. Και ο Φιλ το πήρε σε σοβαρά και του απάντησε κυριολεκτικά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Το απάντησε κυριολεκτικά. Όχι. Αυτό είναι διαπερνάει την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Όχι, εγώ με τέζω αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Μαρτσέλο μαλάκα είναι καθυστερημένος ο μαλάκα. Κύριε, μαλάκα πάτσε. Ο Φιλ ήταν στην μπάρο χθες. Τι λες ρε που ήμουν στην μπάρο. Ξεκλειδώσει, πατά το φιλ παιδικό. Άρα το ματέωρε να έρθει να μας μαζέψει. Εγώ δεν έχω να πάρω άρα, τηλέφωνο όμως, μόνο στο Instagram. Όχι ρε, Instagram. Πώς το λένε το Ματέο? Ματέος. Και ξεμείναμε στο Club Beach Bar. Και ένας νορμάλ άνθρωπος θα παίρνει ένα ταξί. Αλλά ένας γύφτος θα περπάταει μέχρι το σπίτι. Και σε αυτό το παίρνει μία ώρα. Οπότε μάλλον αυτό θα κάνουμε. Γιατί το δραματοποιούμε τόσο ρε φίλε? Λοιπόν, μάγκες, είναι άλλη μια μέρα στην Αθήνα. Είμαστε στη Μύκονο, ξεμείναμε στο κλαμπ από εκεί στην Αθήνα και γυρνάμε με τα πόδια. Είναι μια ώρα μακριά, but we don't give a shit. Σιγά μην δεν σκάσουμε 50 ευρώ τώρα για ταξίδι, θα μας παθήσουν άκρη! Πάμε λίγο να πεθάνουμε. Αυτά είναι τρομακτικά. Ναι, αυτά είναι τρομακτικά κοντά. Μαλάκα, αν μπορεί να μην ανέβει ποτέ το βίντεο, μπορεί να βρουν το κινητό μου. Έχεις δει ποτέ φεγγαρόφωτο τέτοιο? Δες εδώ, Μαρτσέλο. Φεγγαρόφωτο. Bro, είναι το πιο κοντινό που θα πας σε τέτοια Αθήνα στη ζωή σου. Get it, 17! They don't know me, son! Get it, 18! They don't know me, son! Βερβάντα. 19! They don't know me, son! Yeah! What? Λέγα, έχεις πορνό στα αριστερά σου. Έχεις φεγγαρόφως. Πω, θα πεθάνει. Σάκ δερμάτια παρέα. Και γάδα ρωτώ να χέρι. Και γκρινιάζεις για το περπάτημα, ρε μαλάκα. Κάτσε η δεύτερη αμάξι, μην τυφλωθείς και πέσει κάτω. Τα αμάξι, είναι Ιταλίκα. Οχ, οχ, οχ. Πέσει δεξιά, πέσει δεξιά. Δεξιά. Μαλάκα, πώς πάνε έτσι. Μαλάκα, δεν τους πάνε, δεν πάνε καλά. Holy shit, μαλάκα. Κάνε δεξιά από εδώ. Μάκη, εδώ στην Μύκονο, αλήθεια σου λέω, δεν πάνε καλά, ρε. Το απόγευμα. 10 στα 10, όποτε πηγαίναμε στο beach bar κάτω. Yay! Fucking 10 στα 10. Το βράδυ, λίγο mid. Η φάση, δηλαδή πρέπει να κάνεις πολλά μίμης μόνος για να περάσεις καλά, πιστεύω. Ναι, αλλά οκ, αυτό είσαι είπα του. Ναι. Οπότε θα βάλω ένα 8 στα 10 για βράδυ. Και μας μείνει ακόμα μία μέρα με λίγο απόγευμα. Ξέρεις τι λέω να κάνουμε σήμερα. Να βάλουμε μαγιό, να πάμε για μπάνιο. Να σηκωθούμε βρεγμένοι σαν τα μου νόσκυλα.
Να πάμε να φάμε πιτόγυρο με χούμους, να μας λέει παιδιά τι κάνετε βροχή κοντισούμε. Αλλά φουλ ηλεκτρολίδος, γι' αυτό σας πάω πάπτα και σας τρέχω. Λοιπόν, έχουμε μείνει δύο, ο Μαρτσέλο απλά έτρεξε. Όχι απλά έτρεξε, τύπος έχει εξαφανιστεί ρε μαλάκα και ο Μαρτσέλο καπνίζει. Οπότε για να έχει εξαφανιστεί και να μην ακούμε την ανάσα του, που την ακούμε όταν κοιμάται, δύο στενά πιο κάτω γιατί ροχαλίζει. Έχω στο hot dog σε κανένα τάκο. Λούτσα λίμπρε ο Μαρτσέλο σήμερα. Αλλά το ερώτημα είναι, θα φάμε πρώτα και μετά ή τώρα. Προφανώς ρε μαλάκα, ρε, θα κάνουμε όλα ανάποδα. Πίνουμε, τρώμε, φουσκώνουμε, πάμε για μπάνιο και αποδεικνύουμε σε όλους τους scientists ότι δεν ψοφάς ρε μαλάκα επειδή πήγες στην παραλία. Απλά θα μπούμε μέχρι το λαιμό. Γεια σου. Να γάρι. Σταμάτα. Πρόβατα. Όχι, μη μας όνομα έχεις κανένα γαϊδούρι τώρα. Πρόβατα είναι ρε, γιατί όντως έχει κυνηγήσει γαϊδούρι. Μαλάκα με δουλεύεις, ναι πρώτα ναι. Κάτσε μην τα νευριάσω ρε φίλε. Όχι, όντως μας έχει κυνηγήσει άλογο, όχι γαϊδούρι. Εντάξει, αυτά δεν τρομάζουν. Μόνο μην είναι κανένα τραγί και μα σκοτώσει. Ναι, αν είναι αρσενικό, θα γαμίσει το σπίτι. Ρίξε το φλαφέρο. Αν άρθρο θα το φλώσω. Ρίξε. Ναι, καλύτερα. Να μην βλέπει που πάει. Όχι να μα πατήσει καμία μαλάκα μετά. Μαλάκα σου έχω πει που μα κυνήγησε πέρσι. Άλογο, άλογο, όχι γαϊδούρι. Άλογο μα κυνήγησε στην Σαντορίνη. Πώ γίνεται, ρε. Γιατί είχαμε αυτή τη φαϊνή ιδέα να περάσουμε μέσα από τα χωράφια και ήταν δεμένα άλογα. Ό,τι κάνει κάτι άλογα. Και απλά μας πήραν στο κυνήγι και χρεμετρήσανε. Φτάσανε σε απόσταση 5 μέτρα, δεν έβλεπα τίποτα. Απλά άκουγα τους ήχους, χλιμίτριζε. Και ήμουν σε όσο και εντάξει, θα μου φύγουν τα δόντια τώρα. Είναι κρίμα, ήταν γάμα τα δόντια. Κάνα και. Μπορεί να σε πέρασε για αρσενικό ή θηλυκό άλογο, γιατί μοιάζει λίγο με γαϊδάρι. Εντάξει, γεωλογικό ή αρσενικό γιατί. Μπρο, ο Μαρτσέλο, πού είναι. Μαρτσέλο έχει φτάσει τώρα. Έχει βάλει το λουκάνικο μες στο τάκο. Πω, πω, έχει βάλει hot sauce και τέτοια. Έχει βάλει μπαρίλα. Εδώ. Είναι, από ό,τι λένε, το πιο επίπονο απ' όλα. Αλλά σήμερα του λέω, let's fucking go. Let's fucking go, του λέω, πάμε. Πάμε να κάνουμε τέστες, σουβλάκι. Ποιος θα δώσει, με χούμους στην Μύκονο. Χούμους στιγμή. Είναι πολύ καλό. Μαλάκα, πόσο γάμα έχεις πέρα. Είναι πολύ καλό. Έχω εκστασιαστεί με το χούμους. Αλλά δεν έπρεπε να βάλουμε γύρω κοτόπουλο. Είναι τάσο, το γύρω καλαμάσι, σαλαμάκι. Αλλά κάθε σιγά. Είναι γύρω γκουρούνι πρέπει να βάλουμε. Λοιπόν, κλήρωσε αυτά τα δύο νερά 5.80 και πάει ο φίλος να πει στη θάλασσα. Έχεις τα κλειδιά να πάμε σπίτι. Ναι. Μην πω μαλάκα για τη φωλιά. Πες. Δείξε μου τα κλειδιά. Πω πω μαλάκα. Αντί όχι. Πες. Δείξε μου τα κλειδιά. Δεν γίνεται να ζήσω. Έτσι με τι αρνητικές ώρες σήμερα. Μα έλεγα Μάρτσελ ένα θάνατος μαλάκα. Έτσι κάνεις το κλαμπ σαν τον Άδη ρε μαλάκα. Με τις μπλε φωτιές από τον Ηρακλή έσκαγε έτσι. Ένα ήχο το μυαλό σου ποιος θα... Το ή. Αυτό μετά το Alter σου πατάει γρήγορα. Χιόνια. Μετά το Alter τρέχει χιόνια. Ποιο Alter μαλάκα. Το κάνω άλλη Alter. Το Alter έχει κλείσει εδώ και μια δεκαετία. Ναι, ρε μαλάκα. Νιώσε λίγο, φίλε. Δεν νιώθει. Σαν το μυαλό σου μαλάκα. Έχει κλείσει εδώ και μια δεκαετία. Αυτό λέω. Alter, το επόμενο κανάλι τι ήταν, χιόνια. Τίποτα. Σε ποιον αριθμό έχεις το Alter? Σε ποιον αριθμό έχεις το Alter? Στο 10 ρε μαλάκα, αν δεν έχεις το Alter στο 10. Κι εγώ 8! Ναι, δώσε ρε μαλάκα. Όχι, το 8 είναι ένα πάντα. Όχι, αντένα 7. Τι λες ρε, αντένα μέγα 7. 7 είναι στάρα. Ή 4 ή 7 είναι στάρα. 6, όχι. Μέγα στο 6 πάντα. Ωραία, R2 που είχατε. Στο 2? Στο πάλι καλό. Ήταν πίσω. Το 4 ποιο ήταν? Μέγα. Το
Το 4 ήταν είτε Star είτε... Star ήταν. Ναι, Star μας και να βλέπεις την πετρούλα μετά το χάρι της Νικολάου. Για να βλέπεις την πολιτιόν. Αλλά και αυτό που στο λέγουμε. Λιγανιτές πατάτες, τηγανιτές μελέτα, λουκάνικα. Είναι μισό ελληνικό, μισό αμερικάνικο. Μα αγαπώ να έχω. Last day, γιατί δεν έχει βράδυ σήμερα, επειδή φεύγουμε 10 η ώρα και περιμένουμε κάτι πίτσες να φάμε. Και μετά δεν έχω πλάνο. No plan, no plan να δω. Marguerite. Let me eat a piece. Α, πολύ βράδυ. 9.5-10 Όχι, εντάξει. Γίνεται τρίμα το τέτοιο γιατί δεν είναι πολύ ωραία η ζύμη. Αλλά ναι. Είναι τα 7 στα 10. We're killing time in Mykonos. Because we're living today. Because we have no more brain cells to kill. Yeah. This video is gonna be called How to kill your brain cells in 5 days. Αυτό μου πες φίλ. Αλλά από εδώ. Ναι ρε. Το γαϊτρεψί. Σαν ακρίδα κοιμάται. Βουκώ. Το γαϊδάρι με τον πυρέκο. Αυτό το vlog που κάνες, ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe και τα σχετικά. Τα λέμε στο επόμενο. Θα σας πω βασικά που θα πάμε. Αυτά, ψωνίστε από το filmstrap.gr για να πηγαίνουμε και άλλες διακοπές και να κάνω και άλλα vlogs για σας. Άντε, γεια! Κοντά να βάλεις το χέρι. Κοντά. Ακόμα δεν φύγαμε, ξεκίνησε μαλακίες. Δεν έχεις κάνει ένα this moment. Δεν έχεις κοιτάξει πάνω από 5 σχόλια στο TikTok. Έχω βίντεο να ακουμπάς την κολοτρυπίδα μου με τον αγώνα. Τι μιλάς? Bombastic side.